Βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο, βρισκόμαστε σε μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες της Ζάκυνθου, την περιοχή, την παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό, στο νότιο μέρος της Ζάκυνθου, σε ένα beach bar restaurant, ένα από τα καλύτερα στην Ζάκυνθο, το Casa Playa. Μαζί μας είναι ο Νίνο, όπως είπες, ο υπεύθυνος του καταστήματος. Νίνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Σπύρο, Τερέζα, σε όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, όταν και αφού ξεκινήσει βέβαια, γιατί όπως βλέπετε όλοι φέτος ο καιρός δεν είναι σύμμαχος, καθώς και πολλά άλλα όπως καταλαβαίνει Σπύρο, αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά για την ώρα. Ο Νίνο μιλάει για τη γέφυρα, Σπύρο, η οποία έχει κλείσει, θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε η Τερέζα πριν, ότι ζηλεύει. Τερέζα μου, και εμείς ζηλεύουμε γιατί είμαστε εδώ, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και δεν μπορούμε. Είμαστε δίπλα στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα, σε αυτό το μαγευτικό Ιόνιο. Είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα σήμερα, με την βοήθεια της οπερατέρ μας, της Χριστίνας της Βούτου, η οποία και αυτή δεν έφερε το μαγιό της μαζί σήμερα για να κάνουμε έτσι ένα μπάνιο μετά τη δουλειά. Θέλαμε και εμείς να κάνουμε ένα μπάνιο, αλλά δεν τα καταφέρνουμε τελικά. Λοιπόν, πάμε Νίνο να πούμε έτσι δύο λόγια. Καταρχήν, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την γέφυρα στην Ζάκυνθο, του Αγίου Χαραλάμπου, στο οποίο το βιώνουν όλοι οι Ζακυνθινοί το τελευταίο διάστημα. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πάντα στη Ζάκυνθο και γενικά στην Ελλάδα συμβαίνει την ώρα της αιχμής, ας πούμε, όταν ξεκινάει πάντα να έρχεται ο κόσμος, να του κόβουμε το δρόμο, να του βάζουμε ένα εμπόδιο. Πάντα, ούτως ώστε για να με εξυπηρετήσει. Καλύτερα να έχουμε καλές παροχές στον τουρισμό. Λοιπόν, πιστεύω θα φτιαχτεί σύντομα, αλλιώς αν δεν φτιαχτεί θα περάσουμε όλοι μια χαρά. Τώρα, από τα άλλα, εμείς εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το μαγαζί κάθε χρόνο το φτιάχνουμε, το ανακαινίζουμε. Έχουμε... Πόσο ετών είναι το Casa Playa? Τώρα είναι πέμπτη χρονιά εφέτος και πάμε, ναι, πέμπτη χρονιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε δυναμικά. Κάθε χρόνο βελτιώνουμε τις παροχές εδώ, τα πάρτι και οτιδήποτε κάνουμε εδώ στο μαγαζί. Πιστεύω οι περισσότεροι Ζακυνθινοί το ξέρουν. Και τι άλλο, και περιμένουμε να έρθουν για μπάνιο. Να σε ρωτήσω κάτι, πόσο κόσμο έτσι μαζεύει εδώ πέρα το καλοκαίρι, τι πληρότητα έχετε? Κοιτάξτε, τα άλλα χρόνια η πληρότητα ήταν όπως ήταν σε όλο το νησί. Φέτος, που υποτίθεται υπάρχει μία αύξηση, είναι λίγο ανεβασμένα, λίγο, αλλά και αυτό πιστεύω τώρα είναι σχετικό, γιατί είναι κάποια μέρη, ας πούμε, που δουλεύουν και κάποια που δεν δουλεύουν. Το all inclusive και όλα αυτά επηρεάζουν πάντα τις άλλες επιχειρήσεις. Νίνο, τι ζητάει ο κόσμος εδώ το μεσημέρι που έχετε για μπάνιο? Τι ζητάει? Να περάσει καλά, να του φερθούμε ωραία. Εννοώ πιο πολύ τι πίνουν, αυτό εννοώ. Τι πίνουνε, τα πάντα. Ξεκινάνε από καφέδες και κοκτέιλ. Και φρούτα, βλέπω άφθονο καρπούζι. Γιώργο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Βεβαίως, ακούει. Έχουμε παραγγελία. Ξεκινήσουμε από την Τερέζα. Τερέζα, τι πίνουμε? Νομίζω ότι τώρα ένας δροσερός χυμός θα ήταν ό,τι έπρεπε. Παγωμένο τσάι. Έτσι. Παγωμένο τσάι, γιατί όχι. Τερέζα, κάτι δροσερό. Στιάξε ένα Casa Playa μαστίχα. Είναι το αγαπημένο εδώ. Είναι το. Η κορυφή, το κορυφαίο ποτό στην παραλία εδώ πέρα. Δηλαδή συνδυάζουμε Ζάκυνθο με Χίο, ε? Εννοείται, όλοι, προωθούμε όλα τα ελληνικά προϊόντα. Η παράδοση μαζί με την κατανάλωση. Λοιπόν, να μας πει και ο Διονύσης Ιθακίσιος, Γιώργο, να μας πει και ο Διονύσης. Για να ακούσουμε τον Διονύση. Νίνο, καλό μεσημέρι, τι κάνει? Καλό μεσημέρι, Διονύση μου. Γνωρίζεις, βλέπω καλά, ε? Βεβαίως. Έλεγα ότι με ξέχασε. Ναι, συγγνώμη, Διονύση. Απλά δεν έχουμε εικόνα εδώ και απλά. Πλάκα κάνουμε. Με τον Νίνο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Παραγγελία, Διονύση Ανακησίος. Μια μπύρα παγωμένη, εγώ θέλω. Παραδοσιακά πράγματα. Διονύση, έλα μωρέ, Διονύση. Είσαι τώρα, είμαστε στην παραλία και ζητάς μπύρα. Αυτό μ' αρέσει. Παιδιά, να ξέρετε, για τον Διονύση έχω ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και κάθε χρόνο έχω την ξαπλώστρα του και την ομπρέλα του έτοιμη. Και πάντα όταν έρχεται. Κύριε Ιθακίσιο, έχουμε και τέτοια δηλαδή. Με τον Νίνο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε αδελφική σχέση. Λοιπόν, περίμενε, πάμε λίγο τώρα στο φαγητό, Γιώργο. Στο φαγητό. Εδώ όμως θέλουμε τη βοήθεια του Νίνο. Τι θα μας πρότεινες, Νίνο? Είμαστε και οι τρεις εκεί μπροστά και σου λέμε το αφήνουμε πάνω σου. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, το εξαρτάται τι διάθεση έχετε. Το μαγαζί εδώ πέρα διαθέτει από φρέσκο ψάρι, ας πούμε, μεγάλο, μικρό, μέχρι και γάβρο φρέσκο που παίρνουμε από την Τράτα, που λέει ο λόγος, όπως τα ψαρεύει κατευθείαν. Και μετά έχουμε τη μεσογειακή κουζίνα, έχουμε διεθνή κουζίνα,
Αν θέλεις, ρώτα και τον Γιώργο με τη Χριστίνα, δοκιμάσανε. Πιστεύω, μας έδωσε, Σπύρο. Ναι, καλά περνάτε, Γιώργο. Φάγαμε καρμπονάρα, είναι απίστευτη, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Για παραλία, δηλαδή, δεν το περιμέναμε ότι είναι τόσο καλές οι τιμές, γιατί κοιτάξαμε τον κατάλογο και πραγματικά, δηλαδή, θα πρέπει ο κόσμος να έρθει να επισκεφθεί το Καζαπλάγια και σε τιμές, αλλά και σε γεύση και σε ποιότητα είναι πάρα πολύ καλό. Νίνο, Έλληνες έχουν εμφανιστεί ακόμη στις παραλίες. Αυτό είναι το... Τώρα χτύπησες φλέβα εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Έλληνες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν υπάρχουν. Όχι, μία Κυριακή, αν θα έρθουν οι δικοί μας εδώ οι Ζακυνθινοί, καθημερινές, λόγω Έλληνας, όχι, Έλληνας δεν υπάρχει. Πολύ ελάχιστοι. Ποιοι κυρίως έτσι εμφανίζονται πιο πολύ στις ξαπλώστρες, στην παραλία, στα beach bar, Σέρβοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί? Εδώ πέρα υπάρχει μία μίξη, μία πολυκουλτούρα τέλος πάντων. Υπάρχουν από Ρωσία, Αγγλία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιταλοί, σιγά σιγά δειλά εμφανίζονται. Σέρβοι θα ξεκινήσουν από την άλλη εβδομάδα σίγουρα. Γενικά το μαγαζί πιστεύω ότι επειδή έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι από τα καλύτερα στη Ζάκυνθο, το επισκέπτονται από όλες τις εθνικότητες, όλοι όσοι επισκέπτονται το νησί. Επίσης, Σπύρο, Διονύση και Τερέζα, να πούμε ότι αμέσως μετά, μόλις τελειώνουν το μπάνιο τους, ο κόσμος, οι τουρίστες, ανεβαίνουν πάνω στο beach bar και ξεκινάει ένα ξέφρενο γλέντι, έτσι, Νίνο? Όχι πάντα. Αυτό συνήθως συμβαίνει τις κάποιες Κυριακές, ας πούμε. Διοργανώνουμε κάποια πάρτι, κάποια events και αναδιασκεδάσει ο κόσμος. Πάντα με τη διάθεση αναλόγως του κόσμου πηγαίνουμε κι εμείς. Και τι μπορεί να υποστηρίξει ο κόσμος. Το μαγαζί είναι στημένο ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να έρθει να χαλαρώσει κάτω στις ομπρέλες, στη θάλασσα, να μην τον ενοχλεί η μουσική. Το εστιατόριο επίσης απάνω. Και αν θέλει κάποιος να συνεχίσει, ας πούμε, σε ρυθμούς χορού και διασκέδασης, μπορεί να έρθει στο μπαρ, ας πούμε, με τη μουσική και όλα αυτά να τον διασκεδάσουμε. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Τερέζα, αλλά αυτό το μπλε το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας με όλες αυτές τις διακυμάνσεις του γαλάζιου είναι το φοβερό μπλε του Ιωνίου. Έτσι δεν υπάρχει, Τερέζα. Είναι ηλιακότατο το οποίο πραγματικά. Εξάλλου και ο Βασιλικός είναι από τα ωραιότερα μέρη, πιστεύω, του νησιού. Και της Ελλάδας θα ήθελα να πω και εγώ. Ναι, ο Βασιλικός είναι από τις ωραιότερες μεριές του νησιού. Δεν το χορταίνει το μάτι, ενώνεται η θάλασσα με τον ουρανό. Αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες. Οι παραλίες αυτές είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Και η οργάνωση η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια, το Καζαπλάγια, αλλά και άλλα καταστήματα, είναι φάμιλες των καλύτερων που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, στον νησιωτικό ελλαδικό χώρο. Έτσι. Είναι και βέβαια και με σεβασμό στο περιβάλλον. Βλέπουμε και τις ομπρέλες που είναι με ψάθα και τα πανιά και όλα αυτά, πράσινο αρκετό. Εδώ και 15 χρόνια, όταν πηγαίναμε στη νησιά του Αιγαίου και βλέπαμε τέτοια οργάνωση, λέγαμε δεν το έχουμε. Τώρα το έχουμε και μάλιστα το έχουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Βασικά και από ό,τι βλέπω και εγώ από όλο αυτό το ειδηλιακό το οποίο πλέον και η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μέρη όπως βλέπουμε εξωτικά, του Πνησάκια, του Ειρηνικού ωκεανού. Νομίζω ότι δεν έχουμε απολύτως τίποτα να ζηλέψει. Δεν ξέρεις τι γίνεται, Τερέζα. Ναι. Εμείς τα έχουμε όλη μέρα στα πόδια μας, οι Έλληνες εννοώ, γιατί είναι μια καταπληκτική χώρα η Ελλάδα και δεν περνάνε απαρατήρητα. Ένας ο οποίος θα βλέπει αυτή την ουργιακή εικόνα, από όπου και αν την έβλεπε, δεν θα του ξεκόλαγε από το μυαλό. Δεν θα έλεγε εδώ θέλω να πάω να κάνω μπάνιο, να διασκεδάσω, ναι, να ευχαριστηθώ. Είναι και το άλλο, Σπύρο, επίσης, ότι από τη στιγμή που θέλουμε να έχουμε καλύτερο τουρισμό στο νησί, θα πρέπει να γίνονται καλύτερες μονάδες. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση τώρα να είναι οι παραλίες βρώμικες, να πηγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, να παίζουν με την άμμο και να είναι η άμμο γεμάτη από τσίγαρα, ας πούμε, οι βρωμιές και όλα αυτά. Θα πρέπει αυτό τον κόσμο που θέλουμε, αυτά τα πράγματα να του παρέχουμε. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όμως και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε σε παραλίες, να προσέχουμε τα σκουπίδια μας, τα αποτσίγαρα, όλα να τα μαζεύουμε. Προσωπικότητες έτσι της κοσμικής ελληνικής ζωής εμφανίζονται, Νίνο, εκεί? Συνέχεια. Κατά κάθε καλοκαίρι, συνήθως οι περισσότεροι που περνάνε από το νησί έρχονται από εδώ. Και αύριο θα είναι κάποιοι πάλι ένα πριβέ, ας πούμε, που θα είναι κάποιοι... Θα μας το πεις μετά εκτός αέρα, έτσι, για να έρθουμε. Εκτός αέρα, ναι, έρχονται κάποιες φορές, έρχονται περισσότεροι, αλλά επειδή δεν θέλουν δημοσιότητα, έχουν αρκετή δημοσιότητα ήδη, προσπαθούμε να κρατάμε και εμείς
Να μην λέμε κι εμείς πολλά πράγματα γι' αυτό. Νίνο, για δείξε μας πού είναι το πόστο του Διονύσου Δακίσου. Ποια είναι η ξαπλώστα του. Προς τα πού θα μας πει. Να πάει η Χριστίνα. Λοιπόν, κάτσε τώρα για να σου δείξω. Α, εδώ, αυτό το αδειάνω το κρεβάτι. Α, εδώ πέρα. Το κρεβάτι. Α, το σε διπλό. Κρεβάτι τον. Α, δεν είμαι κι εμείς όμως από εδώ και πέρα. Δεν μας τα πες αυτά, δεν μας τα πες. Έχεις πιάσει Διονύση καλό πόστο. Θέλουμε κι εμείς όμως από εδώ και πέρα. Νομίζω το δικαιούμαστε. Βεβαίως. Παιδιά, του Διονύση. Ο Νίνο είναι ανοιχτό σε όλους. Όποτε ποτέ. Θέλετε να σας καλέσει. Να γράψουμε Ιόνια και να βάλουμε μια ταμπελίτσα Ιόνια. Και όποιος είναι ελεύθερος θα βγει. Και με τη ζεύξη αυτή που κάνουμε θα κάνουμε από εκεί την εκπομπή. Είστε καλά. Δίπλα υπάρχουν και θαλάσσια σπόρο, όπως πληροφορούμαστε, Νίνο, έτσι. Ναι, στην ναι, ίδια ναι, παραλία. Η Χριστίνα να πάει στα θαλάσσια σπόρο να τα δείξουμε λίγο, έτσι, τα... Η παραλία είναι πλέον τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπε και ο Διονύσης, είναι από τις πλέον οργανωμένες, πιο οργανωμένες ίσως του νησιού, με ευαισθησία και στο περιβάλλον, δηλαδή προσπαθούμε οτιδήποτε κάνουμε να εντάσσεται μέσα στο περιβάλλον. Και από εκεί και πέρα έχει τα πάντα, δηλαδή έχει από θαλάσσια σκύλι, από να κάνουν σκι, έχει καταδύσεις, έχει οτιδήποτε θέλουν να κάνουν, οποιοδήποτε έρθει εδώ στο χώρο μπορεί να το έχει. Εν τω μεταξύ και το γήπεδο, το μαγαζί έχει και γήπεδα beach volley, beach... Α, ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι τώρα που το διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κάνουμε πάντα... Όχι αυτά τα τετριμένα, δηλαδή να παίξουν ένα beach soccer και αυτά. Συνήθως κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Κάναμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το beach basket. Όπου το Ιόνιαν έδειξε live ακριβώς, τους αγώνες. Ναι, που το είδατε κιόλας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα ετοιμάζουμε ένα επίσης πολύ ωραίο γεγονός. Καινούριο για τη Ζάκυνθο, θα γίνει τουρνουά τένις. Είναι beach tennis, αν δεν κάνω λάθος, Νίνο, και νομίζω ότι είναι αρχές Αυγούστου. Ναι, κάπου εκεί θα γίνει.